Ποια αναφέρεται. Στην Κολέμα. Υποθέτω. Υπάρχει ένα χαρτί εδώ που το είχα. Από ένα γράψιμο, κάποιο το έχει, ο Δημήτρη το έχει. Έχει γράψει ένα καιρό, κύριε Κολεμά, διάφορα. Είχε γράψει ότι θα αποβούν αυτά, δεν θα έχουν ημερομηνία λήξη. Θα σα το διαβάσω ακριβώ. Είχε γράψει. Για ποιο λόγο, για να γίνεται κουβέντα έτσι, δηλαδή. Αφού... Ναι. Έτσι, να είχαμε λέγαμε. Να είχαμε λέγαμε. Δηλαδή... Θε τώρα κάνω άσχετο. Το... Ναι, πε τι είπε και θα ναι, ναι, έτσι, για να γίνεται κουβέντα. Το ξαναγράφω λοιπόν για όσου κάνουν του ξύπνιου και διαψεύδουν. Τα Καρντάσιαν ξεκίνησαν όπω όλε οι εκπομπέ που έχουν ημερομηνία λήξη σύντομη. Θα αλλάξουν ώρα, πιθανόν ημέρα και μετά κανεί δεν θα μιλάει πια για αυτά. Χάρη θα μου κάνει ο Αντένα να με διαψεύσει. Είχε γράψει είχε την πρώτη φορά εκεί. Εντάξει, και μετά ξαναγράψει και μετά, ναι, είχε γράψει ότι οι μουρμούρες και τα προβλήματα στο τρίο με τον Γρηγόρη δεν έχουν τελειωμό. Και αν η εκπομπή Καρντάσιανς ολοκληρώσει το κύκλο τη, τρυπάτε μου τα αυτιά και τη μύτη. Την ολοκλήρωσε όμω. Ναι. Πρέπει να πάει κάποιο να τη χρησιμοποιήσει. Η κυρία Κολεμά περνάει και γίνει το δράμα τη. Η αλήθεια είναι φέτο δεν έχει δεν έχει δεν έχει προφανώς έχει σταυρώσει και πολλά, αλλά είναι και τέσσερα χρόνια πολύ δυνατά. Είναι μελέτη, είμαστε εμείς, είναι εκεί. Έχει. Πρέπει να ανοίξει μια τρύπα στη μύτη τέτοια. Από αυτές τις μεγάλες, χαλκάδες. Ήμασταν στο θέατρο στο Βασούλη, πήγαμε και είδαμε το Αρσενικό και παλιά Βαντέλα. Εκεί είχε μια φράση για τους κριτικούς. Και λέει, βέβαια, λέει, οι κριτικοί θεάτρου μισούν το θέατρο, γι' αυτό γράφουν έτσι. Ίσως κάτι αντίστοιχο. Υπάρχει εδώ η πρίμια. Και συνήθως, είπα ακόμα καλύτερο. Δηλαδή, συνήθως δεν γράφω, λέει ο κριτικός, γράφω χωρίς να το δω. Γιατί τότε είμαι αντικειμενικός. Διότι άμα το δω, γίνομαι υποκειμενικός. Λοιπόν, θέλω να πω να κάνω ένα σχόλιο. Πρώτον, είναι μη χρονιά. Να επιτεθώ στον κύριο Αρναούτογλου. Ρε. Γρηγόρης. Όχι, άλλο θέλω να το πω. Δεν το ξέρει, εσύ είσαι παλιά, ρε. Είσαι παλιά. Πώς τη λένε αυτή η παραβάνα. Ντάναστε στο επάγγελμα. Τώρα κάτσε και ασχολείσαι με την. Με την Κολεμά, με την ιστορία, ρε Γρηγοράκη. Αφού το ξέρεις το βιολί τώρα, κάτσε και μου λες να λογοδοτήσουν και να φτιάξουν. Έχουμε ακούσει τα ντερά μας, εσύ. Δεν ξέρουμε, ναι, ίσως είναι απλά υποθέσαμε ότι μπορεί να είναι Κολεμά αυτό συγκεκριμένο. Δεν έχει σημασία την Αγγελική, την Γεωργία, την Τζέιν. Αφού τα ξέρεις τη χαζομάρα που κυκλοφορεί. Έσκασε. Αλλά ξέρεις τι, έχει ακούσει τόσο πολλά ο Γρηγόρης. Φαντάζομαι ότι εμείς είμαστε πιο καινούργοι, αρπάζουμε λίγο φλάτζες. Αυτός είναι τόσα χρόνια και χάνει τζάμπα τώρα μια χαρά. Αδυνατίζει κιόλας, έγινε πιο ομορφούλης. Γιατί ξέρεις είναι ομορφούλης. Μπήκε, θα μπει κι άλλο. Έχει το παιδάκι του, έχει τη γυναίκα του ερωτευμένο. Θα πάει Νάξο, η εκπομπή πήγε καλά. Και το ρώτησαν πάλι αν θα ξανά έκανε. Και είπε ότι θα ξανά έκανε. Να λογοδοτήσουν, έχει δει κριτικό να λογοδοτεί. Ο κριτικός, οι 9 στους 10, όχι όλοι. Θέλουν να κάνουν εκπομπή σε πάνελ. Τώρα τρελαθούμε, δεν το ξέρουμε ότι έχουν πει στα κανάλια. Αφού θέλουν να αρχίσουν να λέμε τα ονόματα, ποιοι έχουν ζητήσει θέση. Τι χαζώσει και εσύ. Γι' αυτό σου έδωσε το επιτεθώ. Λοιπόν, γενικώς δεν είχε μιλήσει όμως. Δηλαδή τα είπε όλα νομίζω μαζεμένα σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε. Δεν είχε αναφερθεί. Να έρθει εδώ, ρε, έλα εδώ να τα πούμε. Γρηγόρη, έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ. Έλα εδώ, αρχίσουμε να. Εάν πάει, πρέπει να πάει στο κανάλι του. Δεν ξέρω. Εμένα και εμεί που θα έρθει και θέλω να έρθει. Είμαστε φίλοι. Κάτσε. Δεν μπορεί να γίνει το. Να σε περαμείνουμε ένα χρόνο απέναντι σε όλα τα. Αυτά τα. Και στον Ουγγαρέζο και σε όλου, α πούμε, και να εσύ να μην έρχεσαι. Σχολεύει για να μην είπε τώρα. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Ότι σε υπερασπίζεται. Ακόμα και απέναντι στον Ουγγαρέζο. Εγώ δεν έχω θέμα. Με τον Γρηγόρη, απλά σου το πω. Από τώρα δεν έχω από κάτι και δίκιο άνθρωπο. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, τώρα αυτό για το εμπορικό κέντρο. Το εμπορικό κέντρο αυτό δεν ξεφεύγει. Έχει 3-4 μαγαζιά μέσα. Από μια μεριά πάνε κάποιοι για να βγουν φωτογραφία. Άρα, μα πα. Γιατί είσαι αναγκασμένος μερικές φορές να πας. Τα Lego, ας πούμε, που τα Lego τα οποία με κυνηγάει αυτό το βλαμμένο του παιδί μου. Θέλει όλη την ώρα Lego, έχει 50 Lego. Ναι, δεν τα λέμε, ναι. Όχι τα Lego. Έπαθε το ίδιο με το βλάκι. Τα τουβλάκια αυτά. Με το άστρο μαλλιά, την κεφαλή, κακά μαντάτα. Ό,τι και ο Γρηγόρης θέλει να κάνει πρωινό. Και θα το έκανα με μεγάλη χαρά γιατί έτσι είναι στο ραδιόφωνο το πρωί, κάνει πρωινό. Αλλά και αυτοί οι παπαράτσι στην πέντηση είναι. Όλοι εκεί τη βγάζουν. Πάλι εκεί πίνουν καφέ. Έχω πάει σε άλλο θέμα. Δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δυναμικό και θέλει να συνεχίσει και να κάνει πράγματα που έχει ξανακάνει γιατί πιστεύει ότι θα τα ξανακάνει καλύτερα. Εμένα μου αρέσει που έτσι ξανά είναι τόσο δραστήριο στην τηλεόραση. Ο Ρόζο είναι από μια περίοδο που απήχε. Ο Ρόζο είναι πολύ καλό παρουσιαστή και είναι πολύ επικοινωνιακό. Και έκανε το πιο για μένα την πιο έξυπνη κίνηση φέτο. Άμα θες, δεν θες, να φύγω. Ναι, όχι, ρε. Δεν είναι για σένα. Ναι. Την πιο έξυπνη. Κινήθηκε σωστά. Τι έκανε. Μοίρασε μπάλα. Δεν κάλυψε, δεν σκέπασε. Και ήδη, άμα δεις, γράφει και στη συνέντευξη ότι στα Καρντάσιανς μέχρι εκεί που λέγαμε να κάνουν κάτι σκετσάκι και αυτά δεν μας πήγανε, έδωσε χώρο στο Σταρόβα που έχει την Ατακάρα ακριβώς. Και στη Μαρία και κατάλαβε ότι δεν χρειάζεται να είναι μπροστά.
ότι ίσα ίσα φαίνεται πολύ μεγαλύτερο το εύρος του παρουσιαστή άμα κάτσει πίσω και παίξει μπάλα με τα ταλέντα που έχει μαζί. Όπως και στο ραδιόφωνο το κάνει αυτό με το Λιανό και την Ράνιο. Μα,